Ελένη, έδωσε μια πολύ ειλικρινή συνέντευξη και μιλάμε πάρα πολύ ωραίο τρόπο για το πώς επανήλθε η σεξουαλική της ζωή μετά τον ερχομό του παιδιού. Θέλω να το ωραία, ακούσουμε. Να πούμε ότι η συνέντευξη δόθηκε στο γυμναστήριο που έχει ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της ή ο σύντροφός της. Ο σύντροφός της είναι γυμναστής σίγουρα, αλλά και αυτή θα μπορούσε να είναι γυμναστήρα. Δηλαδή πάντα έχω στο μυαλό μου ότι αυτή η κοπέλα έχει σχέση με τη γυμναστική. Έτσι, fit πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπε. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Λοιπόν, σε έφερα ναι. Και βασικά να πούμε και καλορίζικο, ναι. Γιατί είναι το καινούριο γυμναστήριο, παύλα φυσικοθεραπευτήριο του Μιχάλη, του άντρα μου. Του συζύγου. Ναι, του συζύγου, του άντρα μου. Δεν έχουμε παντρευτεί, αλλά είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Δεν ζηλεύει που βγαίνει μόνο του. Ε, όχι, άμα ζήλευα θα πήγαινε μαζί. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω το βράδυ. Δεν μπορώ να ξενυχτάω. Δηλαδή, άμα ξενυχτήσω έτσι όπως ξενυχτάει ο Μιχάλης, που θέλει να βγαίνει και βγαίνει μία φορά την εβδομάδα, στάνταρ με τους φίλους του. Την επόμενη μέρα, μη σου πω και τη μεθεπόμενη μέρα, θα είναι άρρωστη. Λείπει και κοιμάσαι. Ε, ναι, καλά. Ω, εννοείται. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. Τώρα το παιδί σε τι κατάσταση είναι? Πάτε σχολείο. Πολύ καλή. Παιδικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν συγκινήθηκα ή ότι δεν σφίχτηκε η καρδιά μου, αλλά το χάρηκα τόσο πολύ. Δηλαδή είναι φοβερή ευλογία να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει. Το Μάρτιο μου έλεγες, που είχαμε κάνει τη συνέντευξη που λες για τους γάμους, ότι δεύτερο παιδί δεν. Δύσκολα μου, Αδενάση, δύσκολα. Δύσκολα γιατί βλέπω τις αντοχές μου, τις δυνάμεις μου να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι, ώστε να πω ότι σε 2 χρόνια θα ζω με άλλο παιδί αυτό που ζω τώρα με τη Θάλια. Εδώ πέρα τώρα δεν μπορώ. Μετά την εγκυμοσύνη, η σχέση με τον άντρα σου πότε επανήλθε? Τι εννοείς, ότι... η σεξουαλική? Όχι. Όχι, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Καταρχάς, οργανικά, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι όπως ήμουνα πριν. Γιατί υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει βγει από ένα σώμα και το έχει καταπονήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και στην περίπτωση, ιδίως στη δική μου, που είχα μια πολύ δύσκολο τοκετό. Έκανα πολλές ώρες, 26 ώρες, και έκανα και πολλά ράματα από κάτω για να μπορέσει το παιδί να βγει. Γιατί ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά. Οπότε όλη αυτή η ιστορία, το σώμα το δοκίμασε. Χρειάστηκε αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες μπορώ να σου πω, για να επανέλθει σε μια κατάσταση που μπορείς να πεις ότι εντάξει, είμαι αυτό που ήμουνα και καλύτερα. Τώρα που έχεις γίνει μαμά και βλέπουμε στην επικαιρότητα συχνά φαινόμενα ακραίων καταστάσεων με παιδιά, πώς το διαχειρίζεσαι? Δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό μου και δεν μπορώ να συγχωρέσω σε καμία περίπτωση τον άνθρωπο ο οποίος κάνει κακό σε ένα παιδί. Όσο και αν ξέρω ότι κανένας άνθρωπος από τη φύση του, έτσι όπως γεννιέται, δεν είναι κακός. Και το λέω και έχω το θάρρος της γνώμης μου, μπορώ να σκοτώσω έναν άνθρωπο που ασελγεί. Σε μικρό παιδί το σκοτώνει, το βασανίζει, οτιδήποτε. Να σου πω, με το Instagram σου τι έγινε? Μου το χακάρανε, μου το πήρανε. Πώς έγινε αυτό? Με έκανα μία χαζομάρα, απάντησα σε ένα mail που μου έστειλαν αυτοί σαν Instagram team, έτσι, γιατί είναι πολύ καλά οργανωμένοι, ότι κάποια συσκευή από την Αυστραλία συνδέθηκε με το λογαριασμό μου και αν δεν είναι δική μου ενέργεια θα πρέπει να ξαναμπω και να κάνω επιβεβαίωση του κωδικού μου κλπ. Και μπήκα μέσα, την έκανα αυτή την επιβεβαίωση και μετά από μισή ωρίτσα, παπ, το βουτήξανε. Πήγα στη δίωξη, βοήθησαν πάρα πολύ και τελικά καταφέραμε και το πήραμε πίσω μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες. Έλα εδώ, όπως είσαι. Δηλαδή, μου βγάλε αυτό το κοτσίκι λοιπόν, πια που είσαι από το σογκούν. Να σου... Ηρεμήστε. Δεν μπορώ. Μα αυτή την κοτσί. Να σου πω, σε έχει αστεφάνωτο και κάθεσαι και το δέχεσαι έτσι. Τι να πω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, ρε παιδί. Η μαμά σου τι λέει για όλα αυτά? Δεν του πηγαίνουν τα στεφάνια. Η μαμά σου τι σου λέει? Δεν μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε. Δεν του πάνε τα στεφάνια. Με τη μαμά σου ή με τη Ζέτα? Με όλα. Έχω μείνει εκτός. Εσύ θες δεύτερο παιδί, γιατί ίσως δεν θέλει. Μήπως εσύ θέλει. Ο Μιχάλης θα κάνει δεύτερο παιδί. Με άλλη. Ναι. Κοίτα, μωρέ, ο Μιχάλης πρέπει να κάνει ένα δεύτερο παιδί. Θα με στείλει χρόνο. Με άλλη. Με άλλη, τι να κάνω, ναι. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Τώρα αυτά κάνε κάτι. Ωραία.
Ωραίο και στην εικόνα πολύ ταιριαστεί. Πολύ, πολύ. Πολύ, πολύ ωραίο. Και δεν φαίνονται ότι νιώθουν πολύ ωραίο ένας με τον άλλον. Φαίνεται, και... βγαίνει εξόφθαλμα αυτό. Και πολύ άνετα. Αυτό. Και γι' αυτό τα λένε και τα λένε. Και μπορούν να κάνουν και πλάκα. Ακριβώς. Τι τραγούδα για το αν πας με άλλη θα σπάω στο κεφάλι. Βαγγιζίνα, πού το θυμήθηκες αυτό. Τώρα να σου πω κάτι είναι και λίγο. Είναι, δεν ξέρω τώρα αν το εννοούσε. Αλλά είναι βαριά δήλωση με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι σου δίνω πολύ ελευθερία. Το λέει επειδή δεν φοβάται, Παναγιώτη μου. Προφανώς. Αλλά και εκείνη δεν το δίνει το δικαίωμα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Επειδή ρώτησες πριν, λένε, αυτό είναι ουσιαστικά. Δώσε στον άλλον το χώρο σου και άστον να γυρίσει πίσω και σε σένα. Και βλέπεις ότι το παιδί καθαρός. Που ήρθε και τους άλλαξε ισορροπίες και τους άλλαξε καθημερινότητα και τους άλλαξε τη μεταξύ τους σχέση. Δηλαδή της λέω, η σχέση σας πώς άλλαξε. Και κατευθείαν μου λέει, σεξουαλικά πολύ δύσκολα. Που πήρε καιρό, είχα δύσκολη γέννα. Ήταν 26 ώρες στο κρεβάτι για να γεννήσει. Η γυναίκα πέρασε ζόρι. Ο Μιχάλης μου στάθηκε, έκανε υπομονή. Μετά από 7-8 μήνες, αλλά μου λέει τώρα είμαι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τα έχουν βρει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα και είναι τόσο καλά μαζί. Και δεν παντρεύονται και τον έχει και Στεφάνο το και δεν θέλει γάμο. Πώς τους τα λες αυτά, δεν ξέρω. Ελένη, με χαμογελώ. Πάντως, η Νάνση, οι καλεσμένοι αλλάζουν που βρίσκεις και μιλάς και συνομιλείς. Εσύ είσαι η ίδια. Δηλαδή σε έβλεπα στο βίντεο με τη Σύση Φιδά. Την οποία Σύση θέλω πάρα πολύ να τη δω. Είναι το επόμενο βίντεο που θα παίξουμε αμέσως τώρα. Πήγε σπίτι της. Δεν ξέρω ποιος επέλεξε να μπείτε στην κουζίνα. Εκείνη ή εσύ. Εγώ.